δωρακά. Πια στα λιβάδια περπατείς,
στα σάκια μαριά, άιντε σαν την πα, πια στα λιβαδιά. Ξάλθη και μαυρωμάτα, άιντε περπατής, δασάκια μαριά, άιντε περπατής, δασάκια μαριά. Θα ξεκινήσουμε με την Αγορίτσα. Στο μουντό φως του Σούρκου, το πρόσωπό της μόλις και διακρίνεται. Το κορμί σκυφτό, υποταγμένο στον χρόνο. Συνεχίζει την αρχισμένη κουβέντα. Λοιπόν, τι θες να σου πω, το που γεννήθηκα και το τι έκανα στη ζωή μου. Με τα χαράς να σου τα πω και σε τι θα ωφελήσει όμως. Μα σου εξήγησα. Δεν σου είπα ότι θέλω να φτιάξω ένα βιβλίο για τις γυναίκες. Και τι θέλεις να πεις για τις γυναίκες. Εγώ τίποτα δεν θα πω. Εσύ θέλω να μου μιλήσεις. Τι σκέφτεσαι για τη γυναίκα. Εγώ τίποτα δεν θα πω. Τι να σκεφτώ. Η γυναίκα παλιά ήταν σκλάβα. Τώρα έγινε κυρά, μα δεν γνωγάει να κουμαντάρει τον εαυτό της. Γιατί το λες αυτό. Το λέω επειδή είσαι από μάτια και βλέπω. Σήμερα η γυναίκα θέλει σόν και καλά να οντήσει με τον άντρα. Η γυναίκα όμως έχει τη δικιά της αξία. Περίεργα μιλάς. Δεν μου λες, έχεις πάει σχολείο. Γελάει και φαίνεται το φαφρουτικό στόμα της. Πώς, έβγαλα το πανεπιστήμιο. Έπειτα σοβαρέδες. Στα δικά μου τα χρόνια, λέει, η ζωή της γυναίκας ήταν σκέτη ράβη. Δουλειά πολύ και απόλαυση καμιά. Καλά-καλά, ούτε το ψωμάκι δεν χορταίναμε. Ξέρεις πώς το λέγαμε το σταρένιο το ψωμί. Χάσικο. Θέλω να μου μιλήσεις για τις γυναίκες. Πώς περνούσατε, διασκεδάζατε, βγαίνατε έξω, πηγαίνατε βόλτα. Άρη, τι έξω και βόλτες μου τσαμπουνάς. Ρωτάς αν ευκαιρούσαμε. Εμείς μάτια μου, άλλο από δουλειά δεν ξέβραμε. Χαραή έφευγε η μάνα μας για το χωράφι, από κοντά κι εμείς τα παιδιά. Αύπνοτα, αφάγωτα, πού σχολείο και πού παιχνίδι. Και σαν πως είχαμε και τις ευκολίες που έχετε εσείς σήμερα. Με τα ζά, κάναμε χωράφι. Με έβαζε η μάνα μας ψηλά στη σβάρνα και μέτρο για αντράλα. Φουλτάκιζαν οι απαλάβες μου από το δρεπάνι. Δουλεύατε κι εσείς τα παιδιά. Τι καθόμασταν. Εγώ 11 χρονού ανέλαβα το νοικοκυριό. Την Ιρμάδα τη μάνα μου, την πήρε η μοραγία και πάει. Την αδελφή μου την Παναγιώ, εγώ τη μεγάλωσα. Μόλις πάτησε τα 15 χρόνια με πάντρεψα. Δεν μου λες, το σπίτι ποιος έκανε κουμάντο, εσύ ή ο άντρας σου. Πήρα να δεις. Εμείς στην αρχή κάτσαμε στην πεθερά μου. Επειδή ο άντρας μου 2 εβδομάδες κοντά στο γάμο θα ήρθε στο στρατό. Τότε ήταν ο Βενιζέλος τα πράγματα. Γινόταν πόλεμος με τις Τούρκες. 5 χρόνους έκατσε ο άντρας μου φαντάρος. Πήγε ολούθε στη Σμύρνη, στην Προύσα. Μετά που τον απέλησαν, φτιάξαμε δικό μας παλάτι. Δεν το χαρήκαμε όμως. Ο Χάρος λυμπίστηκε την ευμορφιά του άντρα μου και τον πήρα λίγορα. 22 χρονών ήμαν όντας χείρα. Δεν ξαναπαντρεύτηκες. Όχι. Με χάλεψαν 2. Ο ένας ήταν και αυτός χείρος. Είχε και 2 παιδιά. Ο άλλος μη ήθελε, τρελός και παλαβός για μένα. Ήταν όμως σταμάχης άνθρωπος, παραδόπιστος. Είχε βάλει, βλέπεις, στο μάτι την περιουσία του άντρα μου. Να μου γράψεις το σπίτι μου, λέγες. Α, τέτοιος είσαι, είπα εγώ. Δεν πας να γίνεις ξύγκηση και παντριά. Του έδωσα πόδι. Αυτός αμέσως πήρε και αραβωνιάστηκε με την πρώτη ξαδέλφη μου. Μέσα σε 1 χρόνο της έφυγε όλη την περιουσία. Στα χαρτιά και αυτή μαράζουσε. Άστα να πάνε. Άμα μπλέξει με παλιά άνθρωπο. Εγώ μετά που πέθανε η πεθερά μου, πήρα το παιδί και ματαγύρισα στον πατέρα μου. Τον είχαν πάρει και αυτόν τα γεράματα. Εγώ το κλείσα και αυτόν τα μάτια. Τα πήρα όλα πάνω μου. Κτήματα, ζωντανά. Είχαμε μεγάλη περιουσία. Δούλευα τα δικά μας τα χωράφια. Νίκεζα και ξένα. Μη κοιτάς τώρα. Τώρα είχα νιάτα. Τότε είχα νιάτα. Ήμαν σαν τα κρύα τα νερά. Έβαζα φακί, καπνά, έφτιαχνα και μπουστάνι. Η δουλειά αυτή σε θέλει κατά πάνω. Εγώ όμως δεν κόλωνα. Έμπαινα μέσα σε όλα. Εσύ κάνεις για 10 άντρες, μου λέγει ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Μου σβήνει τον πόνο που δεν απέκτησα παιδί. Και στο χωριό. Όλοι με είχαν για παράδειγμα. Δεν θα έχω κανένα παράπονο, με συμβάστηκαν. Άμα είσαι εντάξει, θα αναγνωρίζει ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, το παιδί μου μεγάλωσε. Σπούδαξε. Τώρα ζει στην Αθήνα. Είναι γιατρός. Και αυτός και η γυναίκα του. Πέρασαν τα χρόνια σαν νεράκι. Και εγώ γέρασα. Δόξα να και ο Θεός, καλά έζησα. Θα μου πεις και τι κατάλαβες. Τίποτα δεν κατάλαβα. Έκανα κι εγώ το χρέος σε αυτόν τον κόσμο.
Τι άλλο να κάνει. Μήλικες βουνιά, μια κότα κακαρίζει. Από μακριά φτάνει ο αχός της καμπάνας. Στα Προκοπιέτσα. Τα Γεωργίου αύριο, μεγάλη χάρη. Τα πόδια μου δανείζουν. Τώρα θα φάτε. Περιμένετε. Μιλάει στα ζωντανά, όπως θα μιλάει στους ανθρώπους. Σκύβει, δεματιάζει το χόρτο με κινήσεις γρήγορες, κοφτές. Γυρίζει προς το μέρος μου. Πρέπει πρώτα να ταΐσω τα πόδια, ολογέται. Της χαμογελάω με κατανόηση. Φυσικασμένη τρέχει με το βουβά στο χέρι. Το νερό, μια λεπτή κλωστή, γεμίζει με το στανιό το δοχείο. Αχ, τι να κάνουμε! Στα μέλη μας ακόμα και το νερό είναι λειψό. Με έναν αναστεναγμό έρχεται και κάθεται δίπλα μου, στο πεζούλι. Πρόσωπο τσαρκωμένο, μάτια υγρά, τα μαλλιά φυλακισμένα στο μαντίλι. Είναι κατάμαυρο. Υποθέτω πως πενθεί. Όταν της το λέω, α όχι, γελάει. Και μου εξηγεί πως στο χωριό τους όλες οι παντρεμένες γυναίκες φοράνε μαύρη μαντήλα. Γιατί μαύρη, απορώ. Μα πώς θα ξεχωρίζουν πως είναι καπαρωμένες, απορεί με τη σειρά της, και προσθέτει πως αυτή μόλις έβγαλε τον ηθικό πέπλο, φόρεσε τη μαύρη τσίπα. Έτσι όλοι ήξεραν πως δεν είμαι για τα δόντια τους και με σέβονταν, συμπληρώνω. Ξάφνουν πήγε τα γέλια. Την κοιτάζω ξαφνιασμένη. Τίποτα, τίποτα. Θυμήθηκα κάτι δικό μου, μουρμουρίζει. Η φωνή της γεμάτη ενοχές, τα μάγουλα φραγισμένα από ντροπή. Βλέπεις, τότε ήταν αλλιώς ο κόσμος, συνεχίζει. Τώρα όλα άλλαξαν. Αρπάζω την ευκαιρία. Εσένα σε τι άλλαξε η ζωή σου, τη ρωτάω. Με κοιτάζει σοβαρή-σοβαρή και πριν απαντήσει, σκέφτεται λιγάκι. Να σου πω την αλήθεια, σε τίποτα δεν άλλαξε, μου λέει στο τέλος. Πώς σε τίποτα, της κάνω. Το έχεις πλυντήριο, τηλεόραση. Με κόβει με μια κίνηση του χεριού. Πλυντήριο δεν έχω, μόνο ψυγείο αγοράσαμε. Την τηλεόραση ποιος ευκαιρία να την κοιτάξει. Μόλις τελέψω με τα πιάτα, πέφτω για ύπνο, γιατί πρέπει να ξεκινήσω αχάραγα. Τι να κάνουμε, η δικιά μας δουλειά δεν σε περιμένει. Τα ζώα θέλουν άρμεγμα, τάισμα, πότισμα, όλα εγώ. Ο άντρας μου έχει αναλάβει τις εξωτερικές δουλειές. Και άμα τελειώσω από εδώ, πετάγουμε στο σπίτι. Έχω βλέπεις μεγάλη φαμίλια, 5 παιδιά. Όλα από αυτά εδώ τα χέρια κρέμονται. Απλώνει και μου δείχνει τα χέρια της. Δάχτυλα χοντρά, ρογισμένα, νύχια παγωμένα. Γιατί έκανες τόσο πολλά παιδιά, τη ρωτάω. Μας τα έδωσε ο Θεός. Εσύ τα ήθελες, επιμένω. Κοκκινίζει σαν κοριτσόκουλα. Κοίτα να δεις, μου κάνει. Τα παιδιά δεν γίνονται με το ζόρι. Φαίνεται λιγάκι θυμωμένη. Τον άντρα σου τον παντρεύτηκες από έρωτα. Μισοκλίνει τα μάτια και με λεξοκοιτάει. Όχι, τον πήρα από προξενιό. Φωνή της είναι γεμάτη πρόκληση και χλευασμό. Ύστερα αλλάζοντας τόνο συνεχίζει. Όμως αυτό δεν έχει τίποτα να κάνει. Τον αγαπάω. 11 χρόνια ζούμε μαζί. Είμαι έτοιμη να τη ρωτήσω τι θα άλλαζε στη ζωή της, αν ήταν να την ξανάρχιζε. Μα δεν προφταίνω. Στην ανηφόρα ακούγεται ο βόμβος αυτοκινήτου και αυτή πετιέται όρθια. Ήρθε ο άντρας μου, λέει. Λάμπει ολόκληρη. Μ' αφήνει μονάχη στο πεζούλι και τρέχει να τον προϋπαντήσει. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριοι Πρόεδροι των Θεσσαλικών Σωματείων της Αττικής, η σημερινή εκδήλωση της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής εντάσσεται σε μία σειρά εκδηλώσεων οι οποίες επιθυμούν να εκφράσουν μία προσπάθεια να προβάλλουμε την ιδιαίτερη πατρίδα μας μέσα από ποιοτικές εκδηλώσεις. Ξεκίνησαν πέρυσι στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός ένα σημαντικό αφιέρωμα στο αγροτικό κίνημα της Θεσσαλίας και σχεδόν ένα έτος μετά επανερχόμεθα για να τιμήσουν όσο οφείλουμε την πρωταγωνίστρια της Θεσσαλικής Γης, το σύμβολο της ανιδιοτελούς αγάπης, του μόχθου και του αγώνα και της προσφοράς. Την αγρότησα μάνα, την αγρότησα που όλοι έχουμε στο νου μας, γιατί έχουμε τέτοιες αναμνήσεις, με συγκίνηση θυμάμαι στο χωριό της μητέρας μου, στην οίκαι της Λάρισας, την πλατφόρμα με τις γυναίκες να πηγαίνουν τραγουδώντας στο χωράφι. Αυτό δείχνει το μεγαλείο της αγρότησας, η οποία
προσέφερε πάρα πολλά και συνεχίζει να προσφέρει. Άρα, είχαμε και έχουμε ηθική υποχρέωση να την τιμήσουμε και στα πλαίσια αυτής της τιμητικής εκδήλωσης θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την κυρία Μαρούλα Τλιάφου, λογοτέχνηνα. Και θα πει η κυρία Τσιτσιπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας. Όχι, θα σας δει ο κόσμος εδώ στην Πατρία. Την πρόεδρο της Λαογραφικής Ακαδημίας Αθηνών, η οποία είναι και πρόεδρος της Ιστορικής Λαογραφικής Ένωσης Θεσσαλών, η κυρία Πολυμέρου Καμιλάκη, ιδιαίτερη κυρία μας, ο κύριος Σωτήρης Ρουσιάκης, από τα καλύβια των Τρικάλων, τα μεγάλα καλύβια των Τρικάλων. Και καλύτερα, κυρία Τσιτσιπά, ελάτε κυρία, το όνομά σας. Ελάτε λίγο κυρία Ραχμάνη εδώ. Στο πρόσωπο της κυρίας Ραχμάνη, η οποία είναι αγρότης. Τι πούμε την αγρότηση. Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα. Ο στόχος της εκδήλωσης είναι ο εξής. Η νέα γενιά πρέπει να επιστρέψει στην πρωτογενή παραγωγή. Μόνο η χώρα έτσι θα βγει από αυτή τη δίνη. Τα παιδιά, τα Θεσσαλικά, τα παιδιά θα δημιουργούνται στην Αμερική και τα λοιπά να πάνε στα χωράφια. Να επαναλειτουργήσουν οι γυναικείες αγροτικές οργανώσεις. Είναι ένα μήνυμα αυτό, νομίζω είναι ευχή όλων μας. Είναι ευχή όλων μας, γιατί έτσι θα στηρίξουμε την ιδιαίτερη πατρίδα μας. Εμείς έχουμε ένα γίγαντα που είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος και οφείλουμε να τον αξιοποιήσουμε. Και θα τον αξιοποιήσουμε και τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Με τις σκέψεις αυτές, σας ευχαριστώ θερμά. Θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω την κυρία Άννα Βαγενά. Βρισκόμαστε στον χώρο. Δεν θα μιλήσω για τις άλλες εκδηλώσεις, παρά μόνο θα πω ότι στις 26 Απριλίου η Πανθεσσαλική Στέγη θα κάνει μια μεγάλη επιστημονική εκδήλωση στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής για την πρόληψη καρκίνου του μαστού. Θα παραστεί και θα μας τιμήσει με την παρουσία της η κυρία Νατάσα Παζαΐδη, η κυρία Ιωάννα Αναστασοπούλου και η κυρία Παναγιώτα Κολοβού. Σας καλώ λοιπόν σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Επίσης, θεωρώ ηθική υποχρέωση από τη θεσμική μου αυτή θέση να πω το εξής. Η Θεσσαλία έχουμε και μνημική κρίση. Άρα οφείλουμε στη σημερινή εκδήλωση να πω το εξής. Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής, του πρώην Προέδρου της Βουλής, κυρίου Δημήτρη Σιούφα, έχει αναγερθεί το άγαλμα της αγρότησας μάνας στην Καρδίτσα. Δείχνει την ευαισθησία σας και δείχνει ότι δεν ξεχνούμε από πού καταγόμαστε, δεν ξεχνούμε τις παιδικές μας αναμνήσεις και πορευόμαστε έχοντας ως όπλο αυτές. Για τον λόγο αυτό θα σας παρακαλούσα να σας καλέσω να μας πείτε δύο λόγια και για την πρωτοβουλία σας, αλλά και για τη σημερινή εκδήλωση, αν έχετε την καλοσύνη. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί σας και συγχαίρω το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων για την πρωτοβουλία την οποία ανέλαβε να διοργανώσει αυτή την εκδήλωση και να ευχαριστήσω την μεγάλη καλλιτέχνηδα και βουλευτή σήμερα, την κυρία Βαγενά, η οποία παρεχώρησε αυτό το χώρο. Έχω γράψει λίγες σκέψεις για αυτή την εκδήλωση. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ. Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω κοινωνούς αυτών των σκέψεων. Η απόφαση της Βουλής να επιτρέψει να γίνει και στην Καρδίτσα
ο Ανδριάνδας της μάνας, της αγρότησας μάνας και να εγκατασταθεί στο Παυσίλιμο και ένα ακόμα αντίγραφο έξω από το Δημαρχείο της μάνας ήταν από την πλευρά την δικιά μου μία προσπάθεια να περάσω ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία ότι η αγρότησα μάνα, όπως ήταν και η δικιά μου και των περισσότερων από σας εδώ, είναι το σύμβολο που οικοδόμησε την Ελλάδα του 20ου αιώνα και έδωσε την δυνατότητα σε όλους εμάς που σταδιοδρομούμε εδώ σε αυτή την αβίωτη πόλη, εντός εισαγωγικών το σταδιοδρομούμε, που της οφείλουμε τιμή, αναγνώριση και σεβασμό. Τη μάνα αγρότησα, τη γυναίκα που απετέλεσε και αποτελεί ουσιαστικό κρίκο της ελληνικής κοινωνίας στην Ήπεθρο και γενικότερα στην ελληνική περιφέρεια. Όλες οι μάνες είναι ίδιες, αλλά η αγρότησα μάνα έχει κάτι το διαφορετικό. Και όσοι έχουμε γεννηθεί από αγρότησες μητέρες σε δύσκολους καιρούς, σε καιρούς φτώχειας, το νιώθουμε καλύτερα. Οι Έλληνες, μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, παρά τις επιδόσεις μας σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως το εμπόριο, τις τέχνες, την αφιλία, ουσιαστικά ήμασταν αγροτικός λαός. Μέχρι και τη δεκαετία του 50, σχεδόν το 60% του πληθυσμού της χώρας μας ήταν αγρότες. Η κοινωνική και η οικονομική ζωή μας στηριζόταν πρωτίστως στο μόχθο της γης και στα γεννήματά της. Η γυναίκα αγρότησα ασκούσε ρόλο πολύπλευρο, σημαντικό και κέριο στην οικογενειακή και κοινωνική συνοχή. Εργάζονταν στο χωράφι αλλά και στο σπίτι, στο βουνό και στον κάπο, στην παγωνιά και τον καύσωνα. Ανέτρεφε με πολλές δυσκολίες τα παιδιά της. Πάλευε για να προσφέρει σε όλους γύρους της και σε κάθε περίοδο. Είτε σε ειρήνη, είτε ακόμα και σε πόλεμο. Αγωνίζονταν για την ελευθερία της πατρίδος. Σε εποχές μεγάλες φτώχειας και σε εποχές που η χώρα ακολουθούσε δρόμους ανάπτυξης. Μόνο ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού των σύγχρονων γενεών έχουν άμεση αντίληψη των δυσκολιών που βίωνε η Ελληνίδα αγρότησα, μέχρι και πολύ πρόσφατα. Όσοι από εμάς μεγαλώσαμε σε αγροτικές περιοχές, στα μέσα του 20ου αιώνα γνωρίζουμε την πραγματική διαφορά. Σήμερα βέβαια οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Οι δυσκολίες ωστόσο, οι αγωνίες και οι αγώνες της αγρότησας συνεχίζονται. Ο μόχθος και το άγχος είναι πάντα στην καθημερινότητά της. Η κλιματική αλλαγή δίνει νέα διάσταση στην ανασφάλεια για την παραγωγή. Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων γίνεται επιτακτική προτεραιότητα. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών αυξάνει τις απαιτήσεις. Οι σύγχρονες καταναλωτικές προτιμήσεις επιβάλλουν ένταση προσπαθειών με στόχο την ποιότητα. Οδηγούν ταυτόχρονα τη σύγχρονη Ελληνίδα αγρότησα στην ανάπτυξη νέων παράλληλων δραστηριοτήτων. Και κλείνοντας με τούτο, η Ελληνίδα αγρότησα υπήρξε και παραμένει η ψυχή της ελληνικής αγροτικής οικογένειας. Οφείλουμε να την τιμούμε, να την ευχαριστούμε και να την ευγνωμονούμε. Συνεχίζοντας το σύντομο χαιρετισμό μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κυρίες που μας διάβασαν τα ωραία αποσπάσματα του βιβλίου της κυρίας Κλιάφα, την κυρία Βασιλική Καρακώστα για την παρουσία της και την κυρία Μέρη Πλάνη, κοινωνιολόγος της Παντίου που θα μας αναλύσει το θέμα και πληροφορίες μου λένε ότι μας φέρατε και ωραίο πλαστό μεταξύ των εδεσμάτων. Ναι. Διότι δεν μπορούν να λείψουν τα θεσσαλικά εδέσματα από μια τέτοια ωραία εκδήλωση.
Αλλά θα μου επιτρέψουν οι συνεργάτες μου στην Ομοσπονδία να κλείσω με αυτό. Σε όλες τις εκδηλώσεις, να ξέρετε όλες αυτές που έχουν σχέση με εθελοντισμό, υπάρχει μία ψυχή, ένας άνθρωπος. Οι άλλοι ακολουθούν. Γι' αυτό θα σας ζητήσω να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί την κυρία Θεοδόρα Τσιτσιπά, η οποία με τις σκέψεις αυτές σας καλώ να στηρίζετε τις εκδηλώσεις των Θεσσαλικών Σωματείων. Όπως έχω ξαναπεί, οι Θεσσαλοί στην Αττική είμαστε μια μεγάλη δύναμη και οφείλουμε ο ένας να στηρίζει τον άλλον και να προβάλλουμε την ιδιαίτερη πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ δερμά. Κυρία Αλεξάνδρα Ραχμάνη, θα προδοθεί πρώτη, γιατί αυτή η βραδιά, είπαμε, είναι για την Ελλήνα, για τη Θεσσαλή, μάλλον Ευρώπη, έτσι. Οπότε ευχηθούμε πρώτα την ρώτησα και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους εκδηλωτές που με την προσωπική τους δουλειά και με το επιστημονικό τους αντικείμενο βοήθησαν να γίνει αυτή η βραδιά εδώ. Η κυρία Αλεξάνδρα Ραχμάνη είναι γυναίκα, μάνα, σύντροφο, ακάματη μέλη στο χωράφι και την οικογένεια. Γεννημένη το 1960 σε ένα ορεινό χωριό των Τρικάλων, την Αχρελιά, από κτηνοτρόφους γονείς, ακολούθησε την εσωτερική μετανάστευση της οικογένειάς της και βρέθηκε από 12 ετών στον κάμπο της Ανάβρας της Καρδίτσας, μέσα στο λιοπύρι και τα κουνούπια του καλοκαιριού και στις κρύες νύχτες του χειμώνα. Δουλειά στα βαμβάκια, στις βιομηχανικές ντομάτες, στα ζαχαρότεφλα, ήλιο με ήλιο που λένε και οι τόπιοι, γνωρίζοντας από κοντά τα προβλήματα της γεωργίας και προβληματισμένη με τα διατροφικά σκάνδαλα της εποχής, με εξαετή ενασχόληση ως πρόεδρος σε τοπικό πολιτιστικό φορέα, με έντονες δράσεις πολιτιστικές και γαστρονομικές, διοργάνωσε το πρώτο φεστιβάλ γαστρονομίας στο νομό Καρδίτσας, ενεργή φωνή στις διεκδικήσεις των αγροτών, όρημη πλέον, παντρεμένη με δύο παιδιά, αποφάσισε με την οικογένειά της να ασχοληθεί σοβαρά με τη βιολογική γεωργία της ντομάτας. Μένει στη Θεσσαλία και δίνει τον δικό της αγώνα, αντέχοντας τα χτυπήματα της μοίρας, για να δείξει ότι υπάρχει εκτός ο δρόμος που βασίζεται στη δύναμη ψυχής, στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου, στα ποιοτικά προϊόντα, στην παράδοση, στη συλλογική και συνεταιριστική δράση και στην επένδυση στον άνθρωπο και στη γνώση. Μπράβο. Παρακαλούμε το μέλλον και την πρώτη φορά που θα αναμνήσεις, πεζουκές, ήταν ξανά και ξανά. Η πανθεσσαλική στέγη, ο μεγαλύτερος πιθανά πανθεσσαλικός φορέας, πολιτικός, βραβεύει τη Θεσσαλία Αγρότησα, την αφανή αγωνίστρια της ζωής, που από την ύπαρξη του Θεσσαλικού κάμπου αποτέλεσε και αποτελεί μια όρατη κοινωνική ομάδα. Η γυναίκα που αποσχολείται στον αγροτικό τομέα παραγωγής, στο χωράφι, χωρίς όμως να έχει αναγνωρισμένη ή κατοχυρωμένη επαγγελματική ταυτότητα ως αγρότησα, η οποία συχνά βρισκόταν και βρίσκεται στη σκιά του άντρα αρχηγού και παλαιότερα του άντρα φέτου. Στο όνομά της αποφασίσατε να με επιλέξετε. Η τιμή που μου κάνετε είναι μεγάλη. Αλεξάνδρα την γνώρισα σε μια αγορά βιολογικών προϊόντων. Ζήτουσα κάποια προϊόντα που να, που να μοιάζουν με αυτά που έτρωγα μικρή. Δεν ξέρω αν η Θεοδόρα Τσιτσιπά επέλεξε με την ιδιότητα του Θεσσαλού ή με την ιδιότητα του Ανατολικού Ρουμελιώτη. Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1937 στα Τρίκαλα, όπου και κατοικεί μόνιμα. Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία, είναι παντρεμένη με τον Κώστα Χιάτη και έχουν δύο παιδιά. Από το 1972 ασχολείται με τη λογοτεχνία, τη μελέτη της κοινωνικής ιστορίας, τη συλλογή λαϊκών παραμικρών και φρύλων και τη συλλογή παλαιών φωτογραφιών.
τα μυθιστορήματά της για εφήβους έχουν κάνει πολλές επανεκδόσεις, ένα βιβλίο της έχει μεταφραστεί στα ρωσικά και ένα στα γερμανικά, ενώ αποσπάσματα των έργων της έχουν συμπεριληφθεί σε σχολικά βιβλία του δημοτικού και στα κείμενα νεολογικής λογοτεχνίας του γυμνασίου. Τα μυθιστορήματά της, Άγρια Παιχνίδια και μια μπαλάντα για τη Ρεβέκα, ήταν υποψήφια για το βραβείο νεανικού λογοτυπικού βιβλίου του περιοχού Διαβάζω και το Μια μπαλάντα για τη Ρεβέκα και το κρατικό βραβείο του 2011. Αν περιμένετε να σας βγάλω λόγο, ότι συνήθως λέμε υπάρχει ρίχη ουδής προφήτης στον τόπο του. Σήμερα η Παπαγιαλιστή Στέλη το έχει διαψεύσει αυτό, μια και βραβεύει, οι περισσότεροι είμαστε γυναίκες εδώ πέρα, θα σας λες οι περισσότεροι είναι το κύριο Μητσάκη, δεν μιλάω για την Παπαγιαλιστή, μιλάω για όλες, που συμμετείχαν. Θέλω λοιπόν, χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτή τη γιορτή, και χαίρομαι γιατί συμμετέχω σε αυτή τη γιορτή, γιατί βραβεύομαι από Θεσσαλούς και θέλω και εγώ να γιορτάσω μαζί με την Παπαγιαλιστή Στέλη, να γιορτάσω γιατί χρωστάω ένα μέρος της δουλειάς μου που χρωστάω στους ανθρώπους της υπαίθρους και στους άντρες και στις γυναίκες. Αυτοί μου είπανε τα παραμύθια, αυτοί μου είπανε τους τρίλους, αυτοί μου είπανε όταν ήταν κολλήγοι για να γράψω ένα μυθιστόρημα. Επομένως, θεωρώ ευγνωμοσύνη σε Θεσσαλούς για πολλούς λόγους και είμαι περήφανη που είμαι Θεσσαλική. Η κυρία Βάσα Σολομού Ξανθάκη γεννήθηκε στα Αμπελάκια της Θεσσαλίας, όπου βρίσκεται και το παλιό αρχοντικό της πατρικής της οικογένειας, που αναστήλωσε η ίδια. Έζησε στην Αθήνα όπου σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία, εργάστηκε στη μέση εκπαίδευση και σε προγράμματα κοινωνικής εργασίας. Απολύθηκε επί δικτατορίας. Έκτοτε δίδαξε συγκριτική λογοτεχνία στους ορθοδικούς κύκλους της ΚΕΝ, στις σχολές Γονέων και στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Σήμερα διδάσκει νεοελληνική λογοτεχνία στο τμήμα Βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Γεωργίας Κυπρούπολης. Κυρία Σολομού, παρακαλούμε να έρθει η κυρία Σολομού. Κυρία Σολομού, είναι ο πρόεδρος των Θεσσαλών Χαϊδαρίου. Αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος. Κυρία Σολομού, η ιδανικό μου ήταν, καθώς έγραφα στην κυρία, να μην ξέρει η πολυκατοικία μου και το χωριό μου. Απόψε, με ξέρει και απόψε τουλάχιστον, πολύ Θεσσαλία. Αυτό είναι πολύ, πολύ μεγάλο για μένα. Αντρέπομαι, που λέει η κυρία, αλλά και συγκινούμε πάρα πολύ. Η Άννα Βαγενά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα όπου και τελείωσε το σχολείο. Σπούδασε στις σχολές του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Χούμ, καθώς και του Εθνικού Θεάτρου. Επίσης φοιτησε για 3 χρόνια στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1972 πρωταγωνίστησε στην ταινία Το Προξενιό της Άννας του Παντελή Βούλγαρη, όπου πήρε το βραβείο ερμηνείας πρώτου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το 1975 ίδρυσε το Θεσσαλικό Θέατρο, το πρώτο επαγγελματικό θέατρο στην περιφέρεια, μαζί με τους Κώστα Τσιάνο, Γιώργο Ζιάκα, Λουκιανό Κυλαϊδόνη, Διαγόρα Φανόπουλο και άλλους. Τα τελευταία 15 χρόνια ζει και εργάζεται στο κέντρο της Αθήνας, στο Μεταξουργείο. Με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη έχουν αποκτήσει 2 κόρες, τη Γιασμίνη και τη Μαρία. Κυρία Βαγενά. Τι να πρωτοπώ, εντάξει, καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η ωραία εκδήλωση γίνεται σε αυτό το μικρό θέατρο, το Μεταξουργείο, το θέατρό μας, που ακούστηκε τόσο θεσσαλικός λόγος, τόσο ωραία λόγια, τόση ομορφιά. Σας ευχαριστώ και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Θέλω από αυτά όλα τα πολύ ωραία που υπόθηκα, θα κρατήσω δύο. Θα κρατήσω καταρχήν τη βράβευση της κυρίας Ραχμάνη, που για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα, αυτό είναι το μέλλον. Τόπος που δεν πατάει στον πρωτογενή τομέα στα πόδια του, δεν έχει πόδια, δεν πατάει στη γη. Όποιος δεν πατάει στη γη, γκρεμίζεται. Με τον πρώτο έργο. Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για την Ομοσπονδία Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής να βραβεύσει την κυρία Άννα Βαγενά. Διότι εμείς, κυρία Βαγενά, νιώθουμε εδώ ότι έχουμε και όλη η Θεσσαλία ένα δικό μας χώρο. Στην Άννα Βαγενά για τη συμβολή της στη διάσωση, προβολή και προώθηση του θεσσαλικού πολιτισμού. Θερμά συγχαρητήρια. Φοβερές γυναίκες, αυτές οι σπουδαίες γυναίκες, για τις οποίες δεν τις φτάνουν ούτε στο μικρό δαχτυλάκι εγώ, αυτές που δούλεψαν τη γη, που όρβασαν, που έκαναν, πραγματικά αισθάνομαι δέος για μπροστά σε αυτές τις γυναίκες. Έχω την τιμή να σαρκώνω την Λενάκη, που είναι μια Θεσσαλή, και μέσα από αυτή λέω το καημό, τον πόθο και την αγάπη μου για αυτές τις γυναίκες. Και πραγματικά το δέχομαι αυτό σαν μια ελάχιστη τιμή στο όνομα αυτών των γυναικών. Εγώ δεν είμαι τίποτα μπροστά σε αυτές. Σας το λέω ειλικρινά και δεν παριστάνω την ταπεινή. Είναι, έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να πω στις βραβεύσεις ότι στην είσοδο του θεάτρου θα δείτε ότι η κυρία Βαγενά έχει ξαναβραβευτεί το 1991 από την Πανθεσσαλική Στέγη. Δηλαδή, 24 χρόνια πριν. Εγώ θα κλείσω, κυρία Βαγενά, με την ευχή η Πανθεσσαλική Στέγη να σας ξαναβραβεύσει το 2040. Λέω, γιατί να μην λέω. Και το πιστεύω και το λέω. Εμείς είμαστε Θεσσαλοί και αντέχουμε. Έτσι. Να τα καταφέρουμε.